Πρέπει καλά να ανακατέψω τις βογιές. Να είσαι κι εσύ. Άρχισες κιόλας να μαζεύεις τη σοδιά, γιαγιά. Ο πρώτος αρακάς της χρονιάς. Μικρούλης, τρυφερός, σαν σταλαγματιές μέλι. Σωστή ευτυχία να τον θωρείς πως καρφαλώνει στα καλάμια, όλο αψηλώνοντας τον κλόνο του για να φτάσει τον ήλιο. Τον ήλιο. Αν μπόραγα κι εγώ να σκαρφαλώσω αψηλά να τον ανταμώσω. Ας κάτσω. Κουράστηκα. Έτσι. Πρέπει να τον καθαρίσω κιόλας. Και να στοχάζεσαι πως είναι τόποι στον κόσμο που έχουν ήλιο ολοχρονής και ακόμα παραπονιούνται. Δεν είναι άσχημη και ομίχλη. Είναι πιο ήσυχη. Ησυχία, ησυχία. Κι άλλη ακόμα ησυχία γυρεύεις. Καθιστός γεννήθηκες και καθιστός θα πεθάνεις. Ας είχα εγώ τα χρόνια σου και θα βλέπαμε αν κανένας θα μου έπαιρνε αυτή τη μέρα του ήλιου. Με το δάσος να λιώνει από το ρετσίνι, με τα δέντρα να τρεμουλιάζουν από τα πουλιά και μόλις σε τούτες τις στράτες γεμάτες νιώτη που αγαπιέται. Μονάχα εσύ εκεί, το χαβά σου. Ποιο χαβά μου? Ποιον άλλον, τη βαρεμάρα σου. Δεν είμαι άνθρωπος του γλεντιού εγώ. Έτσι έμαθα και δεν αλλάζει εύκολα το φυσικό του ανθρώπου. Αν ήταν μπορετό να ζήσει κανείς δυο ζωές. Ο ίδιος θανάσουνα και τότε. 7 ζωές έχει ο γάτος κι άλλο δεν έχει στο νου του παρά να κυνηγάει φοντικούς. Άντε πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια. Μη με τραβάς από τη γλώσσα. Μη με τραβάς γιατί... Και στο καρφί να την κρεμάσεις τη γλώσσα σου, εμένα σκοτούρα μου. Γι' αυτό που σου χρειάζεται. Και αυτό το καραβάκι ετοιμάζεις τις μπογιές, θα το βάψεις τώρα? Όχι, είναι ακόμα ατελείωτο. Το άρχισε ο κύριος Χορντάν και θέλει να το τελειώσει μονάχος του πριν φύγει. Μη μου μιλάς για φευγιό και αποχωρισμούς. Έγινε σου και θα έρθει και αυτή η ώρα δίχως να τη μελετήσεις. Το βαπόρι του πότε φεύγει? Σαν βραδιάσει. Τόσο γρήγορα. Και με τα δειλινά που τελεύουν έτσι σύντομα εδώ. Γιατί έπρεπε σήμερα να έρθει το ευλογημένο αυτό καράβι του? Γιατί σήμερα έχει δρομολόγιο. Θα μπορούσε ωστόσο να χάσει το δρόμο του ή να μην πιάσει τούτο το λιμάνι. Τον πήρες από καλό το μουσταφύρι, ε? Και ποιος δεν θα τον έπαιρνε από καλό? Όλοι στο χωριό έγιναν φίλοι του. Για όλους έχει τον καλό το λόγο. Σαν κάθεται στο πεζούλι της πλατείας και κουβεντιάζει με τους γέροντες, θα ρίσω ότι είναι δικός τους. Ξέρει να σε κάνει να τον αγαπάς. Είναι και άξιος. Σε 2 εβδομάδες έμαθε κιόλας να ρίχνει τα δίχτυα καλύτερα από πολλούς άλλους. Και πρόσχαρος, καταδεκτικός με όλους, αυτός που γύρισε τον κόσμο. Γύρευε τι θα έχουν δει τα μάτια του. Πόσα θα ξέρει. Α, όσο για να ξέρει, τίποτα δεν ξέρει. Μα τίποτα σου λέω. Έχει γούστο να του δώσεις μαθήματα ή αφεντιάς. Έννοια σου και δεν θα ήταν η πρώτη φορά. Σήμερα ακόμα το πρωί, σαν είδε τις παπαρούνες να φυτρώνουν στα κεραμίδια, με ρώτησε ποιος καλλιεργούσε λουλούδια στις στέγες των σπιτιών. Και μου το έλεγε σοβαρά. Ποιος, του κάνω. Μα ο αγέρας βέβαια. Μα χαρά στο πράγμα. Λες κι όλη η έγνοια ήταν να συλλογάτε τις παπαρούνες. Ναι, ναι, πολλά σκολιά, μπόλικα βιβλία. Όμως με όλα τούτα δεν ξέρει να ξεχωρίσει τη σημίδα από τη φλαμουριά. Μήτε αν από το χαμηλό φτερούγισμα των γλάρων θα έχει φουρτούνα. Ούτε πόσο λείβεται ακόμα για τη νύχτα από τα χόρτα που γέρνουν. Για να μάθει την ώρα πρέπει να κοιτάξει το ρολόι του. Και μου λες πως ξέρει. Το ρολόι του ξέρει, όχι αυτός. Τούτα είναι δικά μας πράγματα. Και ο καθένας ξέρει τα δικά του. Μάλιστα. Για άφησε το νύχτα στο δάσος να δούμε αν θα τα καταφέρει να βρει το δρόμο του με τ' άστρα. Ή μπας και θα μου πεις ότι δεν έχει μήτε άστρα στον τόπο του. Μπορεί να είναι άλλα. Άλλα. Μπορεί να υπάρχουν ποτέ άλλα άστρα. Ξέρω κι εγώ. Πάει καλά. Γιατί μπορεί να έχουν άλλα φυτά και άλλη γλώσσα, χαλάλι τους. Όμως τα άστρα κανένας δεν τα κουνάει από τη θέση τους. Αυτός που κάρφωσε εκεί πάνω τον πολικό ήξερε καλά ότι το χρειάζονταν οι ψαράδες. Α, έλα Στέλλα. Έλα, κόπιασε. Τι δύναμη που έχει ο ήλιος ύστερα από τόσο καιρό που είχαμε να τον δούμε. Ζαλίζει, σαν να φαράει καυτές καμτσικές ανάμεσα στα δέντρα. Μονάχη ήρθες. Ο Ριχάρδος είχε να κατέβει στο λιμάνι. Τι έχει στο καλαθάκι? Βατόμουρα, γεμάτα είναι τα βάτα. Πρέπει όμως να σκύβεις για να τα βρεις.
Πάνε και κρύβονται μέσα στα φύλλα σαν τις φράουλες που σκιάζονται με τις κόψεις. Του άρεσαν το Ριχάρδο, ε? Είδες τίποτα που να μην του αρέσει εδώ? Ακόμα και στον αγέρα θα ήθελε να πει ευχαριστώ για το ρετσίνι και τα λάτι του. Είναι σαν τον τυφλό που αρχίζει να βλέπει τον κόσμο. Την πρώτη φορά που αντίκρισε τη νύχτα στο ουρανοδόξαρο, νόμιζε πως γινόταν θαύμα. Και τώρα που τρώγε τα βατόμουρα, γέλαγε και είχε πασαλιφτεί κόκκινα ζουμιά σαν τα μικρά παιδιά. Άντε, Μπαρμπαμάρκο, τράβα στο λιβάνι να το βρεις. Μήπως χρειαστεί τίποτα. Να πάω. Δεν μου λες, Στέλλα, ήξερε ο κύριος Χορντάν πως υπήρχαν βατόμουρα? Όχι. Γιατί? Για τίποτα. Τα άκουσες, γιαγιά? Γιατί πήγε από τώρα στο λιμάνι? Για να κανονίσει το εισιτήριό του και να αποχαιρετήσει φίλους και γνωστούς. Να αποχαιρετήσει. Να αποχαιρετήσει. Καταραμένος αυτός που βρήκε το λόγο. Οι άνθρωποι έπρεπε πάντα να έρχονται, ποτέ να φεύγουν. Αυτό ήταν να γίνει. Το ξέρεις από την πρώτη μέρα, γιαγιά. Σαν πως δεν ξέρουμε από την πρώτη μέρα που ερχόμαστε στον κόσμο πως θα πεθάνουμε. Κι όμως, αυτό δεν είναι παρηγοριά, σαν φτάνει η ώρα μας. Θα συνηθίσεις πάλι. Δύο εβδομάδες δεν είναι και τόσο πολύ για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Ο καιρός μετριέται με αυτό που φέρνει μαζί του. Και αυτές οι δύο εβδομάδες ήταν τόσο γεμάτες. Μα τι θέλεις τώρα δηλαδή? Να τον εδώ να φεύγει, να σηκώσω το μαντίλι και καλό κατεβόδιο, σαν να μην γίνει και τίποτα? Αυτό που έχω να σου πω είναι πως ό,τι και να νιώθεις, θα πρέπει να μάθεις να σωπαίνεις. Οι άντρες έρχονται, φεύγουν. Οι γυναίκες μένουμε. Αυτή είναι η μοίρα μας. Θέλεις με άλλα λόγια να μου πεις ότι εσύ είσαι ευχαριστημένη, ε? Πάντα αφήνουν πίκρα τα καράβια που φεύγουν. Εκατοσταριές από εδώ αυτά έχω δει να περνάνε και να φεύγουν. Κι όμως ποτέ μου δεν ένιωσα αυτό που νιώθω τώρα. Το ξέρω, εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να αγαπάμε παρά μονάχα τα δέντρα. Αυτά δεν κουνιώνται από εκεί. Και μπορεί να είσαι πάντα σίγουρη πως θα φύγεις πριν από αυτά. Πάψε πια, γιαγιά. Η ζωή του Ριχάρδου είναι εκεί. Εμάς εδώ. Και είναι καλύτερα για όλους μας. Εγώ δεν λέω να μείνει. Ξέρω πως ό,τι δεν είναι μπορετό να γίνει, δεν γίνεται. Αλλά από εκεί ήσαμε που να μην λυπάμαι. Σαν ήρθε εκείνος, σαν πως να γιώμησε το σπίτι παράθυρα. Ακόμα κι εσύ άρχισες να τον βλέπεις με άλλα μάτια. Και τώρα, πες μου, Στέλλα, αν ήταν στο χέρι σου να σταματήσεις αυτό το καράβι... Δεν θα το σταματούσα. Ο Ριχάρδος πρέπει να φύγει. Αυτό μονάχα ξέρω εγώ. Μακάρι να έχει συνεχίσει το ταξίδι του εκείνο το βράδυ. Έχεις τίποτα μαζί του? Θα έχω με εμένα και είναι χειρότερα. Δεν το βλέπεις. Τουλάχιστον πρώτα ήξερα τι ήθελα. Και ήξερα ακόμα πως αύριο θα ήθελα ό,τι και σήμερα. Τώρα πια δεν έχω ησυχία να σκεφτώ τίποτα. Σαν πως κάποιον να έχω όλη ώρα να με τυράει δίχως να τον βλέπω εγώ. Κι έτσι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Θέλω να ξαναβρω την ησυχία μου. Το κουπί καρφωμένο στην πόρτα και να κάθομαι να περιμένω. Αυτό είναι όλο. Φαντασίες. Θα ρεις πως φταίς για πράγματα που μονάχα στο μυαλό σου υπάρχουν. Μα δεν τα νιώθω μονάχα εγώ έτσι. Σαν είμαστε μαζί δείχνουμε μια ψεύτικη χαρά. Όμως μήτε εκείνος έχει ησυχία. Σαν πως κάτι να τον ετρώει από μέσα του. Δεν πιστεύω να βάλεις με το νου σου πως μελετάει τίποτα κακό. Ο Ριχάρδος είναι όπως πρέπει άντρας. Και αληθινός φίλος για σένα. Όχι, γιαγιά. Οι αληθινοί φίλοι μιλάνε και σε κοιτάνε κατά πρόσωπο. Ενώ εμείς δεν μπορούμε. Κάτι σκοτεινό είναι ανάμεσά μας. Δεν μου έχεις πει ποτέ τέτοιο πράγμα. Να, σήμερα ακόμα, καθώς γελάγαμε γυρεύοντας μούρα στα βάτα, τα χέρια μας απαντήθηκαν δίχως να το θέλουμε. Και άξαφνα απομείναμε βουβοί και φοβηθήκαμε να κοιταχτούμε. Σαν πως να πέσε πετριά σε δέντρο γεμάτο πουλιά. Κι εγώ ξέρω γιατί δεν κοτούσα να σηκώσω τα μάτια. Όμως αυτός, γιατί μήτε εκείνος δεν μίλησε? Άμα είναι έτσι, μπορεί να έχεις δίκιο. Ένα πράγμα που δεν μπορεί να συνεχιστεί, κάλλιο να τελεύει μια ώρα αρχίτερα. Έτσι, μπράβο, γιαγιά. Αυτό περίμενα να ακούσω από σένα. Είναι έτοιμα τα ρούχα του? Απάνω τα έχω. Πλημμένα, σιδερωμένα. Τους έβαλα λεβάντα να πάρει μαζί του την ευωδιά από τον τόπο μας. Έκλεισες τα πράγματά του? Α, σε αυτά δεν ανακατεύομαι. Να ανοίγω βαλίτσες όσες θέλεις. Για να τις κλείνω, όχι. Γέρασα πολύ για αυτή τη δουλειά. Ας πάω τότε εγώ. Κι ας ήσουν πάντα η πιο νιά εσύ εδώ μέσα. Και πιο δυνατή. Κοίτα, γιαγιά, μην το ξεχάσεις αυτό την τελευταία ώρα. Άντε, άντε, πήγαινε. Κέρνια σου. Κι αν έχω κάτι, κανένας δεν θα το πάρει είδηση. Και βέβαια έχω. Αυτό μας έλειπε να μην έχω. Αφού όμως πρέπει να τον αποχαιρετήσουμε. Άντε, λοιπόν. Κατεβόδιο, φίλε. Τράβα τη ρότα σου. Και άντε να μάθεις αν είναι αλήθεια πως ο κόσμος είναι στρογγυλός. Έπειτα, ένας κόμπος στο λαιμό. Κι άντε πάλι μια μέρα να τραβά το κατόπι της άλλης
στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Για χαρά, γιαγιά. Μονάχη μιλούσες. Πρέπει να συνηθίσουμε. Δεν έχουμε όλη την υπομονή σου. Δεν είναι μονάχα υπομονή. Στα αλήθεια μ' αρέσει να σ' ακούω. Κάνεις ίσως ότι σ' αρέσει. Όμως δεν τα καταφέρνεις κι άσχημα. Και στο κάτω-κάτω τι σου κοστίζει. Εγώ δεν γυρεύω από κανένα να μου αποκριθεί. Μην ακόμα και να μ' ακούει. Μου φτάνει να με κοιτάνε κουνώντας που και που το κεφάλι. Δεν πιστεύω να γυρεύω πολλά. Φοβάσαι πολύ τη σιωπή, Σωστά το είπες. Φοβάμαι. Και με το δίκιο μου. Πότε σωπαίνει η θάλασσα? Όταν είναι να έρθει η φουρτούνα. Πότε σωπαίνει το δάσος? Όταν περνούν οι άνθρωποι με τα τουφέκια. Πάντα όταν όλα σωπαίνουν, είναι γιατί κάποιος κίνδυνος βρίσκεται στον αγέρα. Θυμάμαι κάποια φορά, σαν ήμουνα μικρή κοπελούδα. 9 αδέρφια είμαστε, 8 αγόρια κι εγώ. Μια νύχτα δεν ξέρω τι γίνηκε στο σπίτι. Της μάνας μου το πρόσωπο ήταν όλο δάκρυα. Ο πατέρας έσφιγγε τις γροθιές πάνω στο τραπέζι και τα 8 αδέρφια μου άντρες πια ήτανε κατάχλωμα με τα μάτια καρφωμένα στο πιάτο. Κανένας δεν κόταγε να σαλέψει, μήτε να ανασάνει. Ήταν μια παγερή σιωπή που σου μπαινε στο αίμα και σου φέρνε σύγκριο. Μονάχα μια σταλαγματιά νερό γλίστραγε κάθε τόσο από το κανάτι. Κλου, κλου, κλου. Κι αυτή με έκανε να μην κλάψω κι εγώ. Αυτή μοναχά. Και κοίτα να δεις πως έρχονται καμιά φορά τα πράγματα. Ύστερα από 60 και τόσα ολάκερα χρόνια, εκείνο το τόσο φοβερό που γίνηκε στο σπίτι μου, δεν καταφέρνω πια να θυμηθώ τι ήτανε. Όμως αυτό που ποτέ δεν θα μπορέσω να ξεχάσω, για να του το χρωστάω πάντα χάρη, είναι εκείνο το γλου γλου του νερού. Το μόνο που κοτούσε να μιλάει για να μην φοβηθώ εγώ. Και για... Στα λαγματιά νερού μονάχα, αμεσένα ολάκερη νεροποντή σου χρειάζεται την κάθε μέρα και έγνοια σου. Δεν μπορείς εσύ να μην μπεις στο λογάκι σου, ίσα ίσα για να φανείς πως υπάρχεις, κακομοίρη μου Μάρκο. Χρόνια έχω που το λέω. Από μικρός χαζός ήσουνα και αν λογαριάσουμε πως όλο και μεγαλώνεις και η χαζομάρα σου μεγαλώνει κι αυτή. Τι λες Ριχάρδο, θα το τελέψεις σήμερα το καραβάκι σου. Αυτός ο χαζός ετοίμασε και τις μπογιές. Θα ήθελα να το αφήσω τελειωμένο. Δεν φαντάζομαι ωστόσο πως θα έχω τον καιρό. Με τι όρεξη έπιασες τη δουλειά. Σαν πως ποτέ άλλοτε να μην είχες δουλέψει. Μπορεί να είναι και αυτό. Τι δουλειά έκανες στην πατρίδα σου, κύριε Ριχάρδο? Έπαιζα στο χρηματιστήριο. Α, έτσι. Και μετά από το παιχνίδι τι δουλειά έκανες? Το χρηματιστήριο δεν είναι παιχνίδι. Είναι αγορά. Αγορά? Όχι όμως αγορά σαν τις αγορές εδώ στο χωριό. Εσείς αγοράζετε και πουλάτε τα πράγματα. Εμείς αγοράζουμε και πουλάμε τα ονόματα των πραγμάτων. Δεν καταλαβαίνω. Πώς μπορεί κανένας να αγοράσει στάρι δίχως να έχει το στάρι? Ναι, πολύ απλό. Να, ας πούμε. Κοίτα εδώ Μάρκο. Βάζω 4 ποτήρια στο τραπέζι. Εδώ. Τα βλέπεις? Τα βλέπω. Εντάξει, πρόσεχε λοιπόν. Πες ότι εσύ έσπειρες στάρι που θα θερήσεις ίσα με την εποχή της οδειάς. Επειδή όμως τότε σου χρειάζεται να ζήσεις, εγώ σου ανοίγω μια πίστοση 100 κορώνες σε λογαριασμό αυτής της οδειάς. Να, ετούτο το ποτήρι είναι η πίστοση. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Ωραία, πάει καλά. Τώρα, αν το καλοκαίρι που θα έρθει η σοδιά καταστραφεί, δεν πειράζει, μπορεί να με πληρώσεις με 100 κορώνες σε νόμισμα ασημένιο, έτσι? Έτσι. Βάζομαι και το δεύτερο ποτήρι δίπλα στο πρώτο. Εδώ είναι οι 100 κορώνες για την αξία του σταριού. Επειδή όμως το ασήμι είναι λιγοστό, η τράπεζα το παίρνει και βάζει στη θέση του ένα χαρτί και λέει: κάνει για 100 κορώνες. Να και το χαρτί. Το τρίτο ποτήρι. Το τρίτο ποτήρι. Και αν την ώρα της πληρωμής εσύ δεν έχεις στο χέρι το χαρτί, πάλι δεν πειράζει. Μου υπογράφεις ένα γραμμάτιο για την αξία του χαρτιού. Να και το γραμμάτιο. Το τέταρτο ποτήρι. Το τέταρτο.
Και τι γίνεται τώρα? Τώρα αρχίζει το θαύμα. 100 κορώνες η πίστοση, το πρώτο ποτήρι. 100 κορώνες το ασίμι το δεύτερο, 100 το χαρτί το τρίτο και 100 το γραμμάτιο το τέταρτο ποτήρι. Τα βλέπεις? Το βλέπω βέβαια. Με άλλα λόγια, 400 κορώνες στην αγορά, δίχως ένα σπυριστάρι. Κατάλαβες τώρα? Τώρα ναι. Πάνε 2 χρόνια. Πέρασε από εδώ κάποιος άλλος κύριος που έκανε αυτή τη δουλειά. Μονάχα που την έκανε με ένα ψηλό καπέλο από που έβγαζε περιστέρια. Αυτό που θα ήθελα είναι να μου εξηγήσεις το κόλπο. Όχι, όχι. Δεν είναι κόλπο, Μπάρμπα Μάρκο. Είναι, ναι, δηλαδή, δεν ξέρω αν... Και αυτό είναι το χρηματιστήριο? Χριστέ και Παναγιά, πώς ασοφίζεται ο άνθρωπος αν δεν έχει να κάνει δουλειά? Θεωρώ πως δεν το πήρατε στα σοβαρά. Γιατί δεν το έχουμε μάθει τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω τι κάνετε εκεί στο νοτιά. Όμως εδώ το λίγο σιτάρι που έχουμε είναι πάντα αληθινό. Και η πείνα το ίδιο. Γιαγιά! Γιαγιά, δεν ακούτε! Η καμπάνα του φάρου. Κάπως κινδυνεύει. Στη θάλασσα αδύνατο. Οι βάρκες δεν θα βγουν ίσαμε αύριο. Όμως κάτι έγινε. Μπορεί δυστύχημα. Καμιά φωτιά. Άντε Μπάρμπα Μάρκο να δεις. Αυτός σου να πάρει τα ποδάρια του. Πάω εγώ. Εσύ να κοιτάξεις απάνω τα πράγματά σου. Γιατί όπου να είναι θα βασιλέψει ο ήλιος. Πάμε εμείς. Έλα Μάρκο. Έλα Μπάρμπα Μάρκο. Άστε να πάω κι εγώ μαζί. Μπορεί να χρειαστώ. Όχι. Μην εσύ. Να όσο πάει ακούγεται λιγότερο. Χάνεται. Αν χτυπούσε για κίνδυνο τώρα πια πέρασε. Αν ήταν δυστύχημα δεν θα έχει γιατριά. Ήταν πολύ όμορφη μέρα για να τελειώσει καλά. Από τότε που είμαι εδώ δεν είχα δει άλλη τόσο χαρούμενη. Σωστή γιορτή. Όλο το λιμάνι κάτασπρο από τα πανιά. Και τα δίχτυα να στράφτουν από τα λάτι. Ποτέ δεν είδα τους ανθρώπους τόσο ευτυχισμένους. Είναι η πρώτη μέρα ήλιου και αρματών για να βγουν στο πέλαγος. Τα αγριοπερίστερα με το πέταγμά τους έδειξαν πως τα ψάρια ανεβαίνουν κιόλας από τις ζεστές θάλασσες. Αύριο οι βάρκες θα βγουν. Όλες θα βγουν. Όλες. Εκτός από μία. Τι μπορεί να γίνει για να χτυπήσει η καμπάνα? Την έχουμε ακούσει τόσες και τόσες φορές. Η ζωή εδώ κινδυνεύει την κάθε μέρα. Δεν θα ήθελα να φύγω χωρίς να το μάθω. Τόσο πολύ σε ενδιαφέρει. Πριν από 2 εβδομάδες αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν τίποτα για σένα. Γιατί τότε δεν τους γνώριζα. Αυτός που μου το είπε ήξερε καλά τι έλεγε. Για να υποφέρεις με τον ξένο πόνο χρειάζεται πρώτα απ' όλα φαντασία. Κάθε μέρα ξέρουμε ότι θα πεθάνει ένας ψαράς σε κάποιο μακρινό χωριό στην άκρη της γης και να σηκώνουμε τους ώμους. Άλλοτε πάλι διαβάζουμε πως σε ένα μέτωπο του πολέμου πέσανε 30.000. Άλλο δεν είναι για μας παρά ένας αριθμός. Και δεν είναι γιατί είμαστε ανέσθητοι, όχι. Είναι η φαντασία μας νεκρή. Και αυτό δεν το ήξερες πρωτύτερα? Όχι, έπρεπε να φτάσω εδώ για να καταλάβω τούτο το τόσο απλό μάθημα. Ότι στη ζωή ενός ανθρώπου βρίσκεται και η ζωή όλων των ανθρώπων. Μ' αρέσει να σ' ακούω να μιλάς έτσι. Ξέρεις τι μου φαίνεται πολλές φορές? Πως γεννήθηκες κι εσύ εδώ. Και πως ύστερα έζησες μακριά δίχως θύμηση. Και τώρα αρχίζεις πάλι να αναγνωρίζεις τους δικούς σου. Να θυμάσαι. Μακάρι να ήταν έτσι. Να μπορούσα να νιώσω τη γη αυτή πατρίδα μου και να ζήσω για πάντα εδώ. Ναι, αλλά 2 εβδομάδες δεν είναι αρκετές για τέτοια απόφαση. Στις 2 εβδομάδες που είδες την άνοιξη, τις ξάστερες νύχτες, τα ελάφια να σεριανούν στο δάσος. Όμως δεν ξέρεις τι είναι ο χειμώνας που βαστάει 8 ολάκερους μήνες, με τον πάγο κολλημένο στα τζάμια των παραθυριών, και οι ατέλειωτες νύχτες που βαστάν 18 ολάκερες ώρες, από το πρώτο χιόνι ως το πρώτο ξημέρωμα που θα ακουστεί τα ειδόνια. Και θα ήμουν ανίκανος να υποφέρω εγώ ό,τι μπορεί να υποφέρει μια γυναίκα? Άλλο είμαι εγώ. Έμαθα από παιδί και έχω την πίστη που με βοηθάει. Και σε ποια πράγματα πιστεύεις? Θα ήθελα κι εγώ να μπορούσα να πιστέψω στα ίδια. Λίγα είναι, πολύ λίγα. Αλλά τα νιώθω βαθιά. Πιστεύω πως η ζωή, όσο και να μας πικραίνει, είναι ένα χρέος. Πιστεύω ότι στη γη και στη θάλασσα βρίσκονται όλα όσα μας χρειάζονται. Και πιστεύω ότι ο Θεός είναι καλός. Και αυτό μου φτάνει. Στέλλα. Νυχτώνει. Ώρα είναι να ανάψω τη λάμπα. Μ' αφήνεις να την ανάψω απόψε εγώ? Ευχαριστώ. Το καράβι. Θαρούσα πως είναι πιο νωρίς. Είναι το πρώτο σφύριγμα. Έχουμε ακόμη καιρό. Καιρό για τι πράγμα? Φύγε. Φύγε Ριχάρδο. Δεν ξέρω να αποχαιρετώ. Τι μπορεί να πει κανείς όταν η ώρα είναι μετρημένη? Δεν χρειάζεται να μιλήσεις εσύ. Εγώ θα μιλήσω. Ήρθα από μακριά για να σου πω ένα πράγμα. Μονάχα ένα. Και κάθε μέρα που πήγαινα να σου το πω.
Ένας κόμπος από ντροπή και φόβο μου έσφιγγε το λαιμό. Αν είναι θλιβερό, άστο καλύτερα. Ας αποχαιρετιστούμε σαν δύο καλοί φίλοι. Όχι, όχι, δεν μπορώ πια να σοπάσω. Πρέπει να το πω και να τα ακούσεις. Όσο και να μας πονάει και τους δυο, πρέπει να τα ακούσεις. Είναι για το θάνατο του Πέτερ. Μου είπες από την πρώτη μέρα πως εκείνο το θάνατο δεν τον θέλησε ο Θεός. Είχες δίκιο, Στέλλα. Άνθρωπος τον προκάλεσε. Και αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται εδώ. Πώς το κατάλαβες? Εγώ δεν κατηγόρησα κανένα. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Και αν το έλεγε κανένας άλλος, θα φώναζα πως είναι ψέμα. Και ας κατάστρεψε τη ζωή μου. Αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί ανάμεσα σε αυτόν και σε μένα είναι η αδελφή μου. Είναι το παιδί της. Μα για ποιον λες? Για τον Κριστιαν. Νομίζεις ότι αυτός... Μακάρι να τον νόμιζα. Μα όχι. Από το παράθυρό μου ξεχώρισε καλά το πέτσινο σακάκι του. Κι εγώ μοναχή μου σάρωσα το πρωί τα χνάρια από τις πατημασιές του. Δάγκωνα τα χέρια μου για να μην φωνάξω τις νύχτες. Και η ψυχή μου γινόταν κομμάτια. Και τώρα θέλεις εσύ να χαλάσεις το έργο μου για το παιδί του, Ριχάρδο. Δεν θα μιλήσεις? Τώρα είναι που θα μιλήσω. Γιατί ξέροντας αυτό που ξέρω, θα ήμουν ο πιο άθλιος σε αυτόν τον κόσμο. Ας όπαινα έστω και μια στιγμή τώρα πια. Στέλλα. Είναι η Φρίντα. Σώπα, σε παρακαλώ. Στέλλα! Τι τρέχει, έγινε τίποτα σπίτι σου? Δεν άκουσες την καμπάνα του φάρου? Ο Κριστιαν δοκίμαζε το καινούριο τιμόνι της βάρκας. Καθώς έκανε να βγει από το μόλο, ένα κύμα το χτύπησε απάνω στο μουράγιο. Του άνοιξε το στήθος. Το γομάτιασε. Είναι βαριά? Σ' όλους αυτό ρωτούσαν να μου πούν, αλλά κανένας δεν με αποκρινότανε. Κι όλοι τους κατέβασαν τα μάτια. Και ξέρω τι είπα να πει όταν οι άντρες δεν μιλάνε μπροστά στο αίμα. Και αυτός τι κάνει? Αυτός μονάχα ένα όνομα λέει. Το δικό σου. Δεν μπορείς να τον αφήσεις να πεθάνει έτσι. Ο Κριστιαν σε φωνάζει. Μονάχα εσένα θέλει να μιλήσει. Σε μένα? Ριχάρδο, άφησέ μας μόνες μια στιγμή. Ναι, με συγχωρείτε. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, Φρίντα? Αν ο Κριστιαν νιώθει πως θα πεθάνει και με φωνάζει, μονάχα ένα πράγμα θέλει να μου πει. Αυτό είναι. Αυτό. Σου το έπεσε ένα? Δεν χρειάστηκε να μου το πει. Εκείνη την ημέρα που φύγα από εδώ και σε καταριόμουν, πήγαινα με το κεφάλι ψηλά, αλλά με τα αγκάθι κιόλα σχωμένο μέσα μου. Από εκείνη την ημέρα δεν έπαψα να το συλλογέμαι. Και τότε πρόσεξα πως όταν του μιλούσα άξαφνα, τίναζε το κεφάλι και ανοιγόκλεινε τα βλέφαρα ολότρομος. Και κατάλαβα γιατί του σβήνε η πίπα του ανάμεσα στα δόντια δίχως να το νιώθει. Γιατί αγρυπνούσε τις νύχτες με τα μάτια καρφωμένα στο ταβάνι. Όλο μου το αίμα αρνιόταν να το πιστέψει. Τώρα όμως δεν έχω αμφιβολία. Πήγαινε κοντά του και πες του πως το ήξερα και ότι ποτέ δεν θα μιλήσω. Όμως μη με αναγκάζεις να πάω εκεί να μου το πει εκείνος. Πρέπει να έρθεις. Πρέπει να το πει. Δεν καταλαβαίνεις πως αυτό που τον τρομάζει τον Κριστιαν δεν είναι ο θάνατος. Τόσες φορές τον αντίκρισε σε γη και σε θάλασσα δίχως να λίγο ψυχήσει. Άλλος φόβος είναι αυτός. Πιο βαθύς που μονάχα μια σου λέξη μπορεί να τον γιατρέψει. Μην του αρνηθείς. Σορκίζω στη ζωή μας που τόσα χρόνια περάσαμε μαζί. Μα μύρη Φρίντα, δεν το έλεγα πως τον αγάπαγες τόσο. Ούτε εγώ. Θα ρέψα πως η αλήθεια τούτη θα με χώριζε από αυτόν. Κι όμως τώρα που τον βλέπω να τρέει με από φόβο σαν το παιδί, τώρα είναι που τον αγαπάω πιο πολύ. Και πάντα τον αγάπαγα πιότερο από όλα στον κόσμο. Έλα, πάμε. Ναι, να σε καλά, Στέλλα. Να σε καλά. Κριστιαν, ο Κριστιαν, μα είναι δυνατόν να ήταν αυτός? Καλησπέρα, Ριχάρδο Χορντάν. Εσύ εδώ? Πολύ αργά για να με κοροϊδέψεις πάλι. Τώρα ξέρω την αλήθεια. Δεν σκότωσα εγώ τον Πέτερ Άντερσον. Εσύ ήξερες πως αυτό θα γινόταν. Ήξερες και την ώρα και το μέρος που θα γινόταν. Γιατί θέλεις να με κάνεις να πιστέψω ότι το έκανα εγώ? Α, ψυχραιμία, κύριε Χορντάν. Ψυχραιμία. Δεν θα βρεις περισσότερο το δίκιο σου όσο κι αν φωνάξεις. Τι ήθελες να κάνεις? Λέγε. Σου είπα κιόλας ότι έκανα ένα πείραμα. Κι ίσα με τώρα δεν πήγα άσχημα. Δεν με ενδιαφέρουν τα πειράματά σου. Η μόνη αλήθεια είναι πως εγώ δεν σκότωσα. Ό,τι έγινε ήταν έργο δικό σου. Δικό μου?
άλλος αποφασίζει για ζωή και για θάνατο. Άλλος. Α, ποιος λοιπόν τον σκότωσε? Μα ακόμα δεν το έμαθες. Ο Κριστιαν. Ο Κριστιαν και μόνο. Τότε, αφού και εσύ το παραδέχεσαι, τι έρχεσαι τώρα να με βρεις εδώ? Εμένα δεν με βαραίνει κανένα κρίμα. Α, εδώ τα χαλάμε. Δεν σκότωσες. Ναι, σύμφωνοι. Όμως θέλησες να σκοτώσεις. Και για μένα αυτή είναι η αλήθεια που λογαριάζεται. Σου είπα μάλιστα εκείνη την ημέρα ότι το πραγματικό γεγονός με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο η πρόθεση. Και εμένα με ενδιαφέρουν τα γεγονότα. Την αμαρτωλή σκέψη. Δεν υπάρχει νόμος ούτε δικαστήριο στη γη που να την καταδικάζει. Σε παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι νομοθέτης. Είμαι ηθικολόγος. Το πράγμα έχει διαφορά. Λόγια. Πώς μπορώ να είμαι υπεύθυνος αν όλα ήταν ψέματα? Αυτό θα το δούμε. Τα χέρια σου δεν σκότωσαν, γιατί ο Κριστιαν σε πρόλαβε για μια στιγμή. Όμως είναι αλήθεια ότι θέλησες να τον σκοτώσεις? Ναι ή όχι? Ναι. Και τα χρήματα που έλαβες αντάλλαγμα ήταν αληθινά? Ναι ή όχι? Ήταν. Και οι τύψεις που είχες ύστερα και που τώρα δάς έκανα να φτάσει στο χείλος της εξομολογήσεως, και η κρυφή ελπίδα πως ίσως ο Πέτερ να ήταν κάποιος παλιάνθρωπος για να δικαιολογηθεί στον εαυτό σου, και η ανάγκη που σε έσπρωξε ως εδώ, όπως τραβά τον κάθε εγκληματία στον τόπο του εγκλήματος, όλα τούτα δεν ήταν αληθινά? Είναι εκπληκτικό πόσες αλήθειες μπορούν να δημιουργηθούν από ένα ψέμα. Τώρα καταλαβαίνω. Αυτό ήταν το πείραμά σου? Μόνο το πρώτο μέρος του. Να δω ως πού φτάνει η δημιουργική δύναμη μιας σκέψεως. Μένει ωστόσο το δεύτερο μέρος και το πιο σοβαρό, η εξαγορά της αμαρτίας. Είμαι έτοιμος να πληρώσω. Με τι? Με μερικά χτυπήματα στο στήθος και λίγα δάκρυα μετανοίας? Α, όχι, να σε χαρώ. Πολύ παλιό το κόλπο και αφάνταστα εύκολο. Απαρνούμε όλα όσα μου έδωσες. Πάρε τα βρώμικα χρήματά σου ως την τελευταία δικάρα. Δεν αρκεί. Πάει καιρός που τα χρήματα δεν σου χρησιμεύουν σε τίποτα. Τότε λοιπόν γιατί έρχεσαι? Τι θέλεις? Απλώς να σου υπενθυμίσω ότι το συμβόλαιό σου ισχύει. Εδώ το έχω. Με την υπογραφή σου. Ότι θέλησες το έγκλημα. Όταν έρθει η ώρα, θα το βάλω στο λογαριασμό σου κι αυτό. Και τι λέει ακριβώς αυτό το συμβόλαιο? Λίγα λόγια, μα καθαρά. Ο Ριχάρδος Χορντάν δέχεται να σκοτώσει άνθρωπο. Χωρίς αίμα. Χωρίς αίμα. Πάει καλά. Ο καλύτερος τρόπος να εκπληρώσουμε τους όρους ενός συμβολέου είναι να τους εκτελέσουμε. Υποσχέθηκα ότι θα σκοτώσω και θα σκοτώσω. Ποιον θα σκοτώσεις? Αυτόν που έβαλε την υπογραφή του στο χαρτί. Θυμάσαι την ημέρα που ήρθες στο γραφείο μου? Βρήκες εκεί έναν δειλό άνθρωπο, έτοιμο για οποιοδήποτε έγκλημα, αρκεί να μην το έβλεπε. Έναν εκμεταλλευτή που ήξερε να εκμεταλλεύεται τον ιδρώτα των άλλων. Έναν άνθρωπο ικανό να ρίξει στη θάλασσα ολόκληρες σοδειές χωρίς να σκεφτεί τους πεινασμένους που δούλεψαν για αυτές. Με αυτόν πολεμώ από την ημέρα που ήρθα εδώ. Με αυτόν θα αγωνιστώ σε όλη μου τη ζωή. Και την ημέρα που δεν θα μείνει μέσα μου ίχνος από αυτό που ήμουνα, αυτή την ημέρα ο Ριχάρδος Χορντάν θα έχει σκοτώσει τον Ριχάρδο Χορντάν, δίχως αίμα. Και τώρα, να που βρισκόμαστε και δυο στον κόσμο της θελήσεως. Δεν το περίμενες? Α? Ειλικρινά, όχι. Αυτός που υπέγραψε το συμβόλαιο ήταν τόσο διαφορετικός. Ποιος σου δώσε αυτή την καινούργια δύναμη? Εκείνη. Εκείνη. Πριν έρθω σε αυτό το σπίτι δεν ήξερα στα αλήθεια τι ήταν σπίτι. Πριν γνωρίσω τη Στέλλα δεν ήξερα στα αλήθεια τι ήταν γυναίκα. Το φοβόμουν. Η αγάπη. Πάντα μου διαφεύγει αυτή η μικρή λεπτομέρεια. Και πάντα αυτή είναι που με κάνει να χάνω. Τι περιμένεις τώρα? Τίποτα. Ό,τι και να προσπαθήσω να κάνω για σένα θα είναι ανώφελο. Πάρε το συμβόλαιό σου. Κρίμα. Ήτανε όμορφη δουλειά.
Αμύρε πειρασμέ. Στενοχωρέθηκες, ε? Δεν βαριέσαι. Σε ένα τόσο δύσκολο επάγγελμα σαν το δικό μου, λες να μην είμαι συνηθισμένος και στις αποτυχίες. Όμως, σαν και τούτη, καμιά. Ήρθα να σε κάνω να πολέσεις την ψυχή σου και μόνος μου, δίχως να το θέλω, σε έβαλα στο δρόμο της σωτηρίας. Ώρα πια να πάρω σύνταξη. Μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη? Λέγε. Να μην το πει σε κανέναν αυτό που έγινε μεταξύ μας. Ο κόσμος διασκεδάζει όταν γελιοποιούμε. Φτάνει μάλιστα να βγάζει και ηθικά συμπεράσματα. Μου το υπόσχεσαι? Σου το υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, Ριχάρδε. Ριχάρδε Άντερσον. Ριχάρδε. Υπάρχει ελπίδα για τον Κριστιαν? Ποιος ξέρει. Τα λιθάρια στο μουράγιο είναι άγρια και κοφτά. Του έσκισαν το στήθος, ίδια μαχαίρια. Όμως ο Κριστιαν είναι γερός, σωστός βράχος. Τώρα είναι ήσυχος και περιμένει τα πάντα. Ζωή ή θάνατο. Ποτέ δεν θα το έλεγα πως μια λέξη μπορεί να έχει τόση δύναμη. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ή συγχώρεση. Νομίζεις πως δεν είναι τίποτα. Κι όμως πόσα μπορεί να κάνει. Έλεγα πως δεν θα ήμουν ικανή να την πω. Κι όμως μου έπεσε από τα χείλια σαν γινωμένος καρπός. Και δεν έδωσε μονάχα στον Κριστιαν τη γαλήνη, αλλά και σε μένα. Ένιωσα πιο καθαρή, πιο δυνατή. Σαν να ξελύθηκαν οι αρμοί μου. Το βαπόρι, τι περιμένεις? Το βαπόρι σηκώνει άγκυρα. Και πού θα πάω? Τώρα μόλις έμαθα πως έχασα όλη μου την περιουσία. Δεν έχω πατρίδα που να με καλεί, μήτε φίλο να με περιμένει. Μα εκείνη η ζωή σου. Άκουσε με, Στέλλα. Δεν είμαι πια ο ξένος που πληρώνει για να βρει λίγο ήσυχο ύπνο. Τώρα πια είμαι ένας άνθρωπος, δίχως άλλο πλουτό από τα χέρια μου, όπως ήρθα στον κόσμο. Είμαι σαν και εσάς. Άφησε με να δουλέψω κοντά σου. Εδώ. Μη θέλεις να κοροϊδέψεις τον εαυτό σου. Θα ρίξω ότι θα μπορούσες να συνηθίσεις αυτή τη φτώχεια. Τίποτα δεν είναι που να μην μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει όταν τον κοιτάζει μια γυναίκα. Δεν το ξέρεις? Το ξέρω. Και αυτό δίνει μεγάλη δύναμη. Η μόνη δύναμη που μπορεί να κάνει όλες τις βάρκες να βγουν στη θάλασσα. Να φυτέψει και πάλι 30 φίλια στο λαχανόκηπο. Στέλλα, τα χέρια σου είναι παγωμένα. Μα εσύ τρέμεις. Δεν είναι τίποτα. Την πρώτη μέρα του ήλιου πέφτει πολύ παγωνιά, σε βραδιάζει. Έλα, θα ανάψουμε μαζί τη φωτιά. Αυτό το χαρτί σου χρειάζεται? Το συμβόλαιο του δαίμονα. Όχι, Στέλλα. Τώρα πια δεν χρειάζεται. Μπορείς να το βάλεις για προσάναμα στο τζάκι. Ευχαριστώ, Ριχάρδ.
Στο θέατρο της Τετάρτης ακούσατε το έργο «Βάρκα δίχως ψαρά» του Αλεσάνδρο Κασόνα. Έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε: Κώστας Τίμβιος, πρώτη φωνή. Τάκης Δρούκας, δευτέρα φωνή. Νίκος Τζόγιας, Ριχάρδος. Θεανό Ιωαννίδου, Εριέτα. Νόντας Καστανάς, Χουάν. Δημήτρης Καλυβοκάς, πρώτος σύμβουλος. Λουκιανός Ροζάν, δεύτερος σύμβουλος. Γιώργος Μοσχίδης, διευθυντής τραπέζης. Βασίλης Κανάκης, ένας κύριος. Ρίτα Μουσούρη, γιαγιά. Ειρήνη Κουμαριανού, Φρίντα. Δήμος Ταρένιος, Μάρκος. Μέρη Λαλοπούλου, Στέλλα. Η μετάφραση και η ραδιοφωνική προσαρμογή του έργου «Βάρκα δίχως ψαρά» του Αλεσάνδρο Κασόνα ήταν της Ιουλίας Ιατρίδη. Η μουσική επιμέλεια της Αργυρός Μεταξά. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Στέφανο Ευαγγελίου. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Λάμπρου Κωστόπουλου.